Για μου λίγο για αυτή την περίοδο του εγκλισμού, της εγκάρσιας τομής στην πραγματικότητα όλων μας. Τι αποτύπωμα σου έχει αφήσει? Έχω ένα είδος απογοήτευσης και θυμού για το πώς φέρθηκε η κοινωνία στις διαφορετικές ηλικίες. Δηλαδή ένα μωρό παιδί το θεωρούμε άξιο να ζήσει. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι βόδι, όρθιο ή είναι κάποιος άνθρωπος που είναι μια αξία. Ένας γέροντας, ξέρουμε πια τι ψάρια έπιασε στη ζωή. Εντάξει, εγώ αν είναι να σώσω λοιπόν έναν άνθρωπο στην ηλικία μου που ζει ακόμα και που δεν τα έχει χάσει, παρά ένα παιδί που δεν ξέρω τι θα γίνει, θα σώσα το γέροντα. Γιατί να το ρισκάρω με το παιδί? Ο άλλος είναι μια πραγματική αξία, αναγνωρισμένη. Το παιδί δεν ξέρω. Όπως με ενοχλεί αυτό ότι οι νέοι αναλαμβάνουν να με προφυλάξουν. Μα ποιος είναι? Αν υπάρχει ένας νέος που εντάξει είναι πιο έξυπνος από μένα, πιο δημιουργικός, πιο χρήσιμος στην κοινωνία, να με προφυλάξει. Αν όχι, να τον προφυλάξω εγώ. Δεν θέλω την αγάπη. Δεν θέλω αυτό που έγινε. Και βεβαίως δεν θέλω αυτό που έγινε στη Γαλλία, που αφήνανε τους γέροντες και πεθαίνανε μέσα στα γεροκομεία, και στην Ιταλία που διαλέγανε αυτός θα ζήσει και αυτός θα πεθάνει. Μα με ποιο δικαίωμα? Σκοτώνεις τον Πικάσο για να ζήσει η κυρία Μαρία? Μα χίλιες φορές θα σκοτώσω την κυρία Μαρία.